Διαφορετική είναι στο τρίτο κύμα της πανδημίας η κατάσταση στα νοσοκομεία και της Λάρισας, καθώς ο εμβολιασμός των υγειονομικών βάζει φρένο στα κρούσματα στο χώρο της υγείας. Όσον αφορά μολύνσεις προσωπικού, τουλάχιστον του νοσοκομείου, ας δεν μου είναι εμένα κάτι γνωστό, αλλά ούτε και από άλλα νοσοκομεία. Οι εμβολιασμοί εδώ έχουν γίνει επιτυχώς σε πολύ μεγάλο ποσοστό του προσωπικού του νοσοκομείου, τόσο του ιατρικού, παραϊατρικού και νοσηλευτικού. Την ίδια ώρα πάντως, τα νοσοκομεία επικρατεί για την ώρα ελαφρά πίεση. Στόχος ωστόσο της Πέμπτης, είπε, είναι η εμπλοκή και του ιδιωτικού τομέα υγείας, ώστε να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία και να μην χρειαστεί να μετατραπεί και πάλι το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας σε νοσοκομείο COVID.